40 πού θα φτάσει. Για όλη τη χώρα είναι 40.000. 40-45.000 το υπολογίζουν, γιατί παίζουν οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών. Mm-hmm. Να πούμε όμως γιατί φτάσαμε σε αυτό το φιάσκο που είχατε τις προηγούμενες μέρες. Να το δούμε αυτό. Γιατί δεν ζητήθηκε τυχαία η παραίτησή σας. Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος πάντα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι συνέβη λοιπόν και δεν πήγαμε την καλά. Την προηγούμενη εβδομάδα, πριν να ανακοινώσουμε το σπάσιμο της χώρας σε τρεις περιφέρειες, ναι, και κάθε εβδομάδα θα μπαίνει μια περιφέρεια. Μπήκαν όλοι μαζί. Μπήκαν όλοι μαζί και είχαμε και κακόβουλο χτύπημα από ορισμένα γραφεία αυτό μηχανικών. Αυτό το έχετε πιστοποιήσει. Γιατί το είπατε, το κατάλαβα ότι. Βεβαίως, έχουμε τα στοιχεία από τον ΟΤΕ. Κάναμε έτοιμα στον ΟΤΕ και πήραμε τα στοιχεία. Α, και πήρατε στοιχεία και τι λένε λοιπόν τα στοιχεία. Τι είχαν κάνει. Περίπου 60 γραφεία είχαν βάλει το αυτόματο σύστημα και χτυπούσαν συνέχεια. Προφανώς αυτό ήταν. Για να τον μπλοκάρουν με αυτό το σκοπό ή για να βρουν κάνουν για δουλειά να εξυπηρετηθούν σε εισαγωγικά, αλλά το σύστημα δεν σηκώνει. Δηλαδή την εφαρμογή αυτή την έκανε μια ιδιωτική εταιρεία η οποία και το χειρίζεται σε φυσιολογικά επίπεδα. Μπορεί να χειριστεί 15.000 αιτήσεις, όπως έκανε τη Δευτέρα. Μήπως έπρεπε όμως από την αρχή να χωριστεί σε κομμάτια αυτό, κύριε Σταθάκη, για να με φτάσουμε ως εδώ? Αυτό είναι μια σκέψη που τη συμμερίζομαι, γιατί δεν ξέραμε, εμείς υπολογίζαμε τη ζήτηση, να σας πω την αλήθεια, με βάση τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης που είχαν ήδη εκδοθεί. Αυτό το στοιχείο. Τα οποία ήταν λιγότερα. Τα οποία είναι λιγότερα. Ήταν 18.000 την περασμένη εβδομάδα. Οπότε λέτε με βάση αυτόν τον αριθμό θα υπάρχει ομαλά το πράγμα. Με βάση αυτόν τον αριθμό λέμε ότι θα πηγαίναμε σε πιο φυσιολογικά. Τέλος πάντων, αυτό την περασμένη εβδομάδα τελείωσε. Αποφασίσαμε να πάμε σε τρεις εβδομάδες. Άρα τώρα είμαστε στην πρώτη εβδομάδα που εξελίσσεται. Έτσι και πάμε καλά, λέτε. Τελείωσε. Τελείωσε. Το κλείσαμε ουσιαστικά. Ποια περιοχή μπαίνει τώρα, ποια είναι η επόμενη φάση? Η επόμενη φάση θα είναι οι υπόλοιπες περιφέρειες, πλην Αττικής, δηλαδή τα νησιά, η Πελοπόννησος, ταυτόχρονα θα μπουν αυτές και μετά στο τέλος η Αττική. Και στο τέλος η Αττική. Ωραία. Άρα λοιπόν, και τα χρήματα πόσα είναι? Τα χρήματα που έχει δεσμεύσει το κράτος για επιδότηση είναι 350 εκατομμύρια για όλη τη χώρα. Θα μείνει όμως πολλής κόσμος απ' έξω. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Η μισή. Λοιπόν. Δηλαδή με βάση την εμπειρία των τριών ημερών ξέρουμε ότι έχουμε διπλάσιο αριθμό αιτήσεων από όσους έχει το πρόγραμμα. Έτσι. Πρόθεσή μας είναι να διπλασιάσουμε τους πόρους. Να βρούμε άλλα 350 εκατομμύρια, να φτάσουμε κοντά στο ένα δις. Αυτό είναι μεγάλη είδηση που λέτε, κύριε Βουλή. Αυτό είναι περίπου ένα δις. Είμαστε σε συνεννόηση, κάναμε τα εξής δύο πράγματα. Την Τρίτη το βράδυ, τη Δευτέρα μπήκανε, σας είπα. Μάλιστα. Την Τρίτη το βράδυ που είχαμε πλέον πλήρη εικόνα. Αποφασίσαμε και αυξήσαμε 20% τους πόρους. Αυτό το προβλεπόταν από το πρόγραμμα. Είχαμε αυτή την ευχέρεια. Χθες που έκλεισε πλέον η εικόνα για τις τρεις περιφέρειες που τις σταματήσαμε, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα και Θεσσαλία, έχουμε πλέον πλήρη εικόνα ότι έχουμε διπλάσιο αριθμό νοικοκυριών έτοιμο να μπουν στο δίκτυο. Κάναμε επαφές με το ΕΣΠΑ και τους χρηματοδοτικούς φορείς και πρόθεσή μας είναι να οδηγηθούμε σε διπλασιασμό των πόρων. Λοιπόν. Να πάμε άρα θα συνεχιστεί λοιπόν το πρόγραμμα. Θα συνεχιστεί. Πότε και μόλις θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος θα πάμε στον επόμενο κατευθείαν, πώς θα γίνει? Τώρα έχουμε το 50% αυτών που δεν πήραν το μαγικό χαρτάκι αλλά είναι μέσα στο σύστημα. Είναι δικαιούχοι, ναι. Αυτοί θα γίνουν επιλαχόντες. Μάλιστα. Αυτούς όλους τους επιλαχόντες. Θα τους ικανοποιήσουν. Για τη δεύτερη φάση μάλιστα, που μας προαναγγείλατε μόλις τώρα. Άρα άλλα 350 εκατομμύρια. Άλλα 350 εκατομμύρια. Αυτή είναι η κεντρική μας επιδίωξη. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε και να ικανοποιηθεί το σύνολο αυτών που ετοίμασαν τα χαρτιά τους. Και έχουν τις προϋποθέσεις. Και έχουν τις προϋποθέσεις. Όπως προβλέπει ο νόμος. Λοιπόν, έλατε να προχωρήσουμε λίγο στην ιστορία των πληστηριασμών, κύριε Σταθάκη, γιατί είδαμε και χθες επεισόδια με πρωταγωνιστές πρώην συντρόφου σας για μία ακόμη φορά έξω από συμβολιογραφείο. Σήμερα προστατεύεται η πρώτη κατοικία, γιατί είχαμε στην ίδια καρέκλα πριν από λίγη ώρα τον κύριο Λαφαζάνη, ο οποίος λέει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε εκπληστηριάζονται και πρώτες κατοικίες. Αποκλείεται, μην ξέρω πολύ καλά τον νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Μέχρι τέλος του 18 νόμος προστατεύει απολύτως την πρώτη κατοικία. Εξαιρούνται πολύ ακριβές κατοικίες, όπως γνωρίζετε. Και συνεπώς το προστατευτικό πλαίσιο είναι πλήρες. Δηλαδή οποιοδήποτε απειληθεί πρώτη κατοικία προσφεύγει στον νόμο και προστατεύεται. Μάλιστα ο νόμος όπως είναι
Είναι νόμος πλέον για πτωχευμένα νοικοκυριά, περιλαμβάνει και εισφορές ασφαλιστικών οργανισμών. Μιλάμε και για αυτούς που είναι στο νόμο Κατσέλη τώρα. Ή αυτούς που μπήκαν στο νόμο όπως τον αναθεωρήσαμε εμείς. Στο νόμο Κατσέλη Σταθάκη. Ναι. Αυτή, και τώρα είναι ενισχύ. Δηλαδή, αν απειλείται ένα νοικοκυριό, προσφεύγει στην προστασία του νόμου. Mm-hmm. Συνεπώς, μέχρι 31 Δεκάτου είναι πλήρως προστατευμένη πρώτη κατοικία. Υπάρχουν ακριβές πρώτες κατοικίες, δεν προστατεύονται. Ναι. Νομίζω ότι τους τελευταίους μήνες που έγινε συζήτηση, είπαν να μας φέρουν ένα παράδειγμα μη προστατεύοντας. Έχετε ψάξει όμως όσους έχουν μπει στον νόμο Κατσέλη, γιατί υπήρχε και μια τέτοια προϋπόθεση. Ο νόμος Κατσέλη. Θέλω να πω, είναι όλοι σωστά έχουν μπει σε αυτό το νόμο, όχι. Ή υπάρχουν και κάποιοι όχι. Που. Όχι. Πώς είναι αυτή, μπορείτε να το πείτε. Και η απάντηση, βεβαίως. Η απάντηση προκύπτει από τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Δηλαδή, είχαν μπει στον νόμο Κατσέλη, πάνε στο δικαστήριο και ο δικαστής το 30% το απορρίπτει. Λέει, δεν έπρεπε δεν να είστε προϋποθέσεις σωστές. Άρα τα στατιστικά προκύπτουν από τις δικαστικές αποφάσεις. Mm-hmm. Ξέρουμε με τα βεβαιότητα ότι το 70% είναι ειλικρινής, είναι σε αδυναμία και οι δικαστές παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Και άρα προστατεύονται. Βεβαίως. Και υπάρχει και ένα 30% το οποίο δεν τηρεί τις προϋποθέσεις. Και αυτοί μπαίνουν κανονικά στη διαδικασία των πληστηριασμών. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Τώρα οι πληστηριασμοί όμως περπατάνε με ρυθμούς χελώνας, κύριε Υπουργέ. Εδώ πιέζει η Τρόικα για χιλιάδες πληστηριασμούς. Διευρύνεται, λέει, το πλαίσιο να προχωρήσουμε γρήγορα. Τι θα γίνει? Νομίζω ότι πρέπει να ξέρουμε ότι ο σχεδιασμός περί πληστηριασμών και η συμφωνία αφορά τις τράπεζες. Οι τράπεζες δηλαδή έχουν ένα σχέδιο το οποίο λέει το 18 θα γίνουν τόσοι, αλλά το 19 τόσοι και το 24. Αυτό σας λένε. Δεν γίνεται να έχουμε κάθε μέρα επεισόδια και σκοτωμούς και τραυματισμούς. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Η κυβέρνηση είναι απόλυτα σαφή στο θέμα. Οι πληστηριασμοί θα προχωρήσουν. Δεν υπάρχει θέμα επ' αυτού. Η στόχη είναι εφικτή, κύριε Υπουργέ. Η στόχη είναι εφικτή. Εκτιμώ ότι η στόχη είναι εφικτή, διότι είναι μετριοπαθής, έτσι όπως τεθεί το 18, το 19 και το 20. Και εκτιμώ ότι είναι εφικτή η στόχη. Δεν υπάρχει κάτι. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, μην μπούμε άλλα, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να επιστρέψουμε λίγο, γιατί έχουμε να πούμε ένα-δύο πράγματα ακόμα, να μας πείτε τι γίνεται και με τη ΔΕΗ. Τι θα γίνει και με τα τιμολόγια mm-hmm. της ΔΕΗ, διότι ναι, μεν κάνατε αυτό που κάνατε στα νησιά και πολύ σωστά, και όλοι χαιρόμαστε με αυτό, αλλά από εκεί και πέρα τα τιμολόγια μας τα πληρώνουμε ακόμα βαριά. Τι θα γίνει, θα μας το πείτε μετά το διάλειμμα.